Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο παρεξηγημένο ίσως, ή μάλλον θα έλεγα είναι ένα θέμα το οποίο ίσως δεν απασχολεί τόσο πολύ τους προγραμματιστές, ενώ θα έπρεπε να τους απασχολεί, και έχει να κάνει με το clean code. Εγώ να πω καταρχάς, όπως ίσως θα γνωρίζετε, ότι είμαι Java προγραμματιστής, αλλά το σημερινό βίντεο δεν θα αφορά μόνο τη Java, έτσι κι αλλιώς δεν θα μιλήσω τόσο για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το clean code, όσο έτσι γενικά ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ενδεχομένως και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει το clean code σαν τρόπος σκέψης, σαν νοοτροπία. Καταρχάς το clean code, να πούμε τι σημαίνει clean code, ουσιαστικά clean code νομίζω ότι ο τελικός ορισμός θα ήταν ότι είναι κώδικας ο οποίος είναι ευανάγνωστος. Το πώς θα συμβεί αυτό, εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Σίγουρα το να ακολουθούμε, για παράδειγμα, τα conventions που έχει η εκάστοτε γλώσσα είναι κάτι που βοηθάει στο clean code. Επιπλέον το να ακολουθούμε γενικότερα τα best practices, ενδεχομένως κάποια design patterns που θα απλοποιήσουν, ελπίζουμε τουλάχιστον, τον κώδικά μας. Γενικά κώδικας ο οποίος είναι εύκολο να διαβαστεί. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Το πώς θα το πετύχει κάποιος αυτό είναι και θέμα δικό του, να το πούμε έτσι. Γιατί τώρα είναι πολύ σημαντικό το clean code? Γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει ο κάθε προγραμματιστής να αφιερώνει αρκετό χρόνο ώστε να βελτιώσει τον κώδικα που έχει γράψει. Πολλοί προγραμματιστές και ενδεχομένως οι πιο junior, αλλά όχι μόνο, έχουν τη λογική ότι εντάξει, το σημαντικό είναι να τρέχει. Δηλαδή όταν θα αναλάβω ένα task να το φέρω εις πέρας, να τρέξει. Μόλις το πετύχω αυτό, έφυγε, κάνω push, τέλος, δεν ξανασχολούμαι, θα ξανασχοληθώ μόνο εάν μου πούνε ότι υπάρχει κάποιο bug. Αυτό είναι μια πολύ λανθασμένη νοοτροπία, φυσικά οδηγεί σε κακό κώδικα, διότι κακά τα ψέματα, όταν γράφουμε κάτι απλά και μόνο για να τρέξει, το πιο πιθανό είναι ότι δεν δίνουμε και ιδιαίτερη αρχικά τουλάχιστον έμφαση στο πώς να το γράψουμε καλύτερα, στο πώς να είναι πιο ευανάγνωστο. Άρα λοιπόν, είναι μια λάθος νοοτροπία η οποία οδηγεί στα εξής προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι, και το βασικότερο ίσως, ότι από τη στιγμή που είναι δύσκολο να διαβαστεί ο κώδικας μας, ενδεχομένως να έχει γίνει δύσκολος στην κατανόηση, είναι μετά πιο δύσκολο για κάποιον άλλον που θα διαβάσει τον κώδικά μας να καταλάβει τι έχουμε γράψει. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο και ίσως και σημαντικότερο είναι ότι αφού καταλάβει, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο το να επεξεργαστεί τον κώδικα, δηλαδή εννοώ να τον αλλάξει τον κώδικα που έχουμε γράψει. Και είναι πάρα πολύ πιθανό όταν κάποιος άλλος προγραμματιστής δει τον κώδικά μας και είναι κακογραμμένος, το πιο πιθανό είναι και αυτός ή αυτή να μην δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να βελτιώσει τον κώδικα, ενδεχομένως να φοβηθεί ότι μπορεί να τον χαλάσει, με αποτέλεσμα, εάν του έχει ζητηθεί για παράδειγμα απλά να κάνει, ξέρω εγώ, να διορθώσει κάποιο bug που μπορεί να προέκυψε ή ακόμα να έχουν αλλάξει λίγο οι προδιαγραφές, οπότε πρέπει να προσθέσει κάτι, το πιο πιθανό είναι ότι να μην δώσει, είναι να μην δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να χειροτρέψει ακόμα περισσότερο τον κώδικα. Μετά ο επόμενος που θα πάει ή η επόμενη να τον χειροτρέψει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο, ώσπου στο τέλος φτάνουμε σε ένα σημείο όπου απλά δεν είναι εφικτό πλέον να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στον κώδικα. Δεν είναι καθόλου maintainable που λέμε, διαχειρίσιμος κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα κατανόησης του κώδικα και ότι θα είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς κάποιος που θα ασχοληθεί με τον κώδικα να τον κατανοήσει, θα είναι και δύσκολο να τον αλλάξει. Ώσπου κάποια στιγμή απλά αυτό δεν θα γίνεται. Αλλά πέρα από τους άλλους που μπορεί να διαβάσουν τον κώδικά μας, μπορεί να τον διαβάσουμε και εμείς οι ίδιοι. Ενδεχομένως να έχουμε γράψει κάτι το οποίο μπορεί να έχει, πώς να το πω, να μην έχουμε ασχοληθεί με αυτό για πολύ καιρό, μπορεί να έχει παραμείνει εκεί και να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ή μπορεί να άλλαξαν οι προδιαγραφές, ή μπορεί να βρήκανε κάποιο bug και να χρειαστεί εμείς οι ίδιοι να επέμβουμε στον κώδικά μας.
Σε αυτή την περίπτωση, πολλοί θα πούνε ότι εντάξει, όταν έχεις γράψει εσύ κώδικα δικό σου, είναι πιο εύκολο, είναι εύκολο τέλος πάντων για σένα, ακόμα και αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, να καταλάβεις τι έχεις γράψει και να τον επεξεργαστείς τον κώδικά σου. Ισχύει αυτό σε γενικές γραμμές μάλλον, αλλά είναι το πρόβλημα ότι ακόμα και εσύ θα δυσκολευτείς, δηλαδή σου πάρει λίγο παραπάνω χρόνο να κατανοήσεις τι έχεις κάνει και όπως είπα και πριν θα είναι πιο δύσκολο για σένα, γιατί τελικά αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα είναι πιο δύσκολο για σένα να επεξεργαστείς τον κώδικά σου και μπορεί και να φοβηθείς, μπορεί να πεις ότι ναι, αλλά άμα πειράξω αυτό, τελικά θα γίνει πως γινόταν στο Ice Age που ο Σκράτ πείραζε ένα πράγμα και γινόταν το ρήγμα και γινόταν ο χαμός, θα φοβάσαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικός ο καθαρός κώδικας, όχι μόνο για λόγους εικαστικούς να το πούμε έτσι, αλλά και για λόγους πρακτικούς, δηλαδή θα είναι δύσκολο μετά να αλλάχτεί αυτός ο κώδικας. Είναι το λεγόμενο technical debt, δηλαδή ότι όταν γράφεις κώδικα και τον γράφεις γρήγορα, ίσα-ίσα για να προλάβεις κάποιο deadline ενδεχομένως, ουσιαστικά δανείζεσαι χρόνο. Δανείζεσαι χρόνο, τον οποίο όμως κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τον ξεπληρώσεις. Εάν φυσικά κάποια στιγμή χρειαστεί να ασχοληθείς ξανά με το ίδιο πρόγραμμα που έχεις φτιάξει. Και όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή να τον ξεχρεώσεις, τον χρόνο που δανείστηκες, θα είναι φυσικά, δηλαδή και να το κάνεις κάτι τώρα γρήγορα, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου εν ολίγης. Αυτό θέλω να πω. Τώρα βέβαια θα πούνε κάποιοι ότι ρε φίλε καλά τα λες, αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην υπάρχει δυνατότητα για clean code, με την έννοια ότι δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με πιθανά refactorings του κώδικα μου. Ισχύει αυτό και καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος project manager που να πιέζει ή ο πελάτης να πιέζει κτλ. Όμως σε εκείνες τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο προγραμματιστής που θέλει ρε παιδί μου να είναι η δουλειά που παράγει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να βγει μπροστά και να πει στον project manager για παράδειγμα ότι ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι επήγει και πρέπει να βγει σχετικά γρήγορα, αλλά εάν το κάνουμε πολύ γρήγορα θα το κάνουμε τσαπατσούλικα. Και άμα το κάνουμε τσαπατσούλικα αυτό θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Δεν θα τη γλιτώσουμε δηλαδή, επειδή γλιτώσαμε τώρα λίγο χρόνο, κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Άρα, εγώ δεν θα πρότεινα να βιαστούμε και να το έχουμε έτοιμο ξέρω σε μία μέρα ή σε δύο μέρες. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να σου πει όχι, ή μάλλον να ξεκινήσω με την καλή περίπτωση, να σου πει ότι οκ, okay, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, πόσο χρονικό διάστημα θες. Οπότε εκεί του λες ένα πιο λογικό χρονικό διάστημα και προσπαθείς να γράψεις όχι απλά κάτι που να τρέχει, αλλά και να είναι καλό ποιοτικά. Ο κώδικας δηλαδή να είναι καλός ποιοτικά. Η δεύτερη πιθανότητα που ενδέχεται να, αυτό να εξαρτάται και από το seniority που μπορεί να έχεις και από το κύρος που έχεις τέλος πάντων μέσα στην εταιρεία, πόσο εκτιμάνε το λόγο σου κτλ. Το οποίο πιστεύω είναι κάτι που χτίζεται με το καιρό, δεν είναι κάτι που το έχεις με τη μία. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή, εν ολίγης θέλω να πω ότι αν έχεις δείξει ότι η δουλειά σου είναι πάντα ποιοτική και ότι ξέρεις τι κάνεις, δεν είσαι ένας τυχαίος, μπορεί και ο project manager όντως να ακούσει αυτό που θέλεις να του πεις. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να σου πούνε ότι ξέρεις τι, όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, εμείς θέλουμε τώρα να γίνει αυτό, όταν αν κάποια στιγμή χρειαστεί να το επεξεργαστούμε ή οτιδήποτε, θα το δούμε τότε. Εμένα, η προσωπική μου γνώμη πάνω σε αυτό είναι ότι εάν έχετε να κάνετε με τέτοιον project manager, ίσως καλό θα ήταν να ψάξετε για κάτι άλλο, για κάποια άλλη δουλειά. Διότι δεν είναι κάποια άλλη εταιρεία δηλαδή εννοώ. Γιατί προφανώς δεν ταιριάζουν τα θέλω σας, η νοοτροπία σας δεν ταιριάζει με τον project manager. Θα μου πεις, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο το να αλλάξεις εταιρεία. Θα πρέπει όμως πιστεύω να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι κάποια στιγμή ίσως πρέπει να φύγεις από εκεί, διότι απλά δεν είναι αρκετά, όχι σοβαροί, αλλά τέλος πάντων δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπεις εσύ.
Βέβαια, να πω κάτι σχετικά με το clean code και θα κλείσω με αυτό. Το clean code, δηλαδή για να γράψει κάποιο clean code, πρέπει προφανώς να έχει κάποια ιδέα σχετικά με το πώς να γράφει clean code. Υπάρχουν πολλά βιβλία σχετικά με το clean code που μπορεί να διαβάσει κάποιος που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ είναι ότι ωραία όλα αυτά τα βιβλία που λένε για clean code, όμως το πιο σημαντικό τελικά είναι να ξέρεις καλά τη γλώσσα που γράφεις. Γιατί και να πας να διαβάσεις ένα βιβλίο για clean code, το πιο πιθανό είναι να σου λέει πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Όταν λέω δεν τα γνωρίζεις, εννοώ, ρε παιδί μου, ας πούμε, στη Java υπάρχει η έννοια του interface, της abstract classes και σε άλλες γλώσσες από όσο γνωρίζω υπάρχει αυτό. Εάν εσύ δεν ξέρεις καλά πώς λειτουργούν αυτά, όχι απλά ξέρω την ύπαρξή τους και όντε, okay, μέσα σ' άκρες ξέρω, όχι, να το ξέρεις καλά. Εάν δεν ξέρεις καλά πώς λειτουργούν αυτά, δεν θα μπορέσεις να παρακολουθήσεις το βιβλίο και το πιο πιθανό είναι ότι θα το βαρεθείς και θα το παρατήσεις. Άρα λοιπόν, το πρώτο για μένα είναι να έχεις καλή γνώση της γλώσσας με την οποία γράφεις. Και πάρετε το κι αλλιώς, ότι εάν ξέρω καλά τη γλώσσα που γράφω, το πιο πιθανό είναι ότι αυτό που θα μου ζητήσουν να γράψω, θα το κάνω να τρέξει πολύ πιο γρήγορα από κάποιον άλλον. Ή θα το κάνω τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα από όσο θα το έκανα αν δεν ήξερα τη γλώσσα. Δηλαδή, αν κολλάω σε κάθε βήμα και χρειάζεται να ψάξω και δεν καταλαβαίνω και πηγαίνω στο Stack Overflow και κάνω copy-paste πράγματα χωρίς να καταλαβαίνω τι κάνουν, αυτό με καθυστερεί και με εξαντλεί στην ουσία. Οπότε, όταν τελικά θα το κάνω να τρέξει κάτι, στην ουσία θα έχω εξαντληθεί τόσο πολύ που μπορεί να μην έχω μετά διάθεση έτσι κι αλλιώς για clean code. Αυτό το λέω και σε συνδυασμό με κάτι που κανονικά έπρεπε να το έχω πει λίγο πιο πριν. Εάν ο project manager σας πει ότι ξέρεις τι, όχι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να είναι έτοιμο αύριο. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση, μια άλλη εναλλακτική προτού αρχίσεις να ψάχνεις για κάτι άλλο είναι ενδεχομένως να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο την ημέρα εκείνη στον κώδικα που θα γράψεις. Τώρα, αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, ευχάριστο. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για κάποιους. Όμως, και ούτε κι εγώ είμαι υπέρ της απλήρωτης εργασίας, γιατί προφανώς δεν νομίζω να σου πληρώσουν την υπερορία για κάτι τέτοιο, γιατί θα πεις, α, θέλω να γράψω καθαρό κώδικα. Ειδικά αν έχουν ήδη αυτή την νοοτροπία. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα πρέπει να εργαστείς αμυστή σε εκείνη την περίπτωση. Ίσως όμως τελικά σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο αξίζει. Δηλαδή, αν είναι να γράψεις καλό κώδικα, να μάθεις ενδεχομένως και κάποια πράγματα, ίσως τελικά αξίζει. Αναλόγως και με το σημείο που βρίσκεσαι στην καριέρα σου, βέβαια. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με αυτό που είπα πριν λίγο, ότι καλό είναι να μπορείς να γράφεις κώδικα γρήγορα, κώδικα που να λειτουργεί γρήγορα, ούτως ώστε να μην είσαι εξαντληθεί και ούτως ώστε να είσαι διατεθειμένος να ασχοληθείς και μία και δύο ώρες παραπάνω. Αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά. Οπότε, καλή θεωρία της γλώσσας με την οποία ασχολούμαστε είναι το παν για μένα. Αυτά ήθελα να πω. Ενδεχομένως σε κάποιο άλλο βίντεο να ασχοληθώ εσύ με λίγο πιο τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το clean code. Ελπίζω καταρχάς γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα καιρό, πολύ καιρό να φτιάξω κάποιο βίντεο. Ελπίζω να συνεχίσω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε ξανά.